Καλό μεσημέρι, κύριε Σιδέρη. Καλό μεσημέρι σε εσάς και τους ακροατές σας. Στη Βουλή σας βρίσκουμε. Έξω από τη Βουλή, μαζί με χιλιάδες μέχρι τώρα διαδηλωτές από ομοσπονδίες, εργατικά κέντρα, συνδικάτα, σωματεία, την ένωσή μας, την Ένωση Ιατρών Αθήνας Πειραιά. Είναι ένα νομοσχέδιο, ξέρετε, που έρχεται και έχει η κυβέρνηση καταφέρει μια παγκόσμια πρωτοτυπία. Ναι, δηλαδή. Να μην έχει βρει ούτε έναν φορέα να συμφωνεί μαζί της. Ούτε έναν, κυριολεκτικά. Μέχρι και συνδικαλιστές του δικού της κόμματος διαφωνούν. Είναι, βάζει τα φόπλακα, έτσι. Τουλάχιστον εγώ έτσι το χαρακτηρίζω εδώ στην εκπομπή. Δεν ξέρω, εσείς είστε ειδικός, είστε και γιατρός, έχετε ασχοληθεί. Έτσι, με μια κουβέντα είναι πολύ εύστοχο αυτό που λέτε, για να καταλάβει ο κόσμος. Αυτό το νομοσχέδιο έχει κάποιες αιχμές. Η πρώτη αιχμή είναι ότι επιτρέπει για πρώτη φορά τη μερική απασχόληση γιατρών στο δημόσιο σύστημα υγείας. Ναι. Δηλαδή, part-time γιατροί, λες και οι ανάγκες των ασθενών είναι και αυτές part-time, λες και μπορούν οι νοσηλευόμενοι να βολεύονται με μονόρα, δύο ώρα και τρία ώρα που θα είναι ένας γιατρός επισκέπτης. Και το δεύτερο και κυριότερο είναι πως με άξονα την κατάργηση της πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης δίνεται το δικαίωμα της άσκησης ιδιωτικού έργου στους γιατρούς του ΕΣΥ, που σημαίνει με δεδομένες τις τεράστιες λίστες αναμονής, τα τεράστια προβλήματα, ειδικά των χειρουργικών ειδικοτήτων και των χειρουργείων, θα μπορεί ο καθένας να βγάζει έξω ασθενείς και να τους χειρουργεί με το αζημίο του. Αυτό, δηλαδή, να τα πούμε έτσι αναλυτικά, κύριε Σιδέρη, για να καταλαβαίνει και ο κόσμος. Δηλαδή, εσείς είστε στο Αττικό. Ναι. Έρχομαι εγώ, εσείς είστε παρταεμικοί και μου λέτε, κοίτα Γιώργο. Εντάξει, έχεις αυτό, δεν θέλω λεφτά αυτό, αλλά η εγχείρηση πρέπει να γίνει εκεί, γιατί εγώ εκεί συνεργάζομαι. Και αυτό κοστίζει 5.000. Ακριβώς. Πάντα με το πρόσχημα, αυτό που ξέρει και όλος ο κόσμος, ότι στο δημόσιο νοσοκομείο είναι πολύ μεγάλη λίστα αναμονής και αν θες να περιμένεις για να χειρουργηθείς. Και αν έχω κανένα χιλιαρικά, εκεί πάω το απόγευμα όμως. Ακριβώς. Αυτό δηλαδή που όλος ο κόσμος γνωρίζει και μέχρι τώρα το ονομάζαμε και καλώς το ονομάζαμε και το καταδικάζαμε φακελάκι. Ναι. Αυτό θα γίνει νομιμότατο. Ποιο είναι το κυρίαρχο και στην μία και την άλλη περίπτωση, ότι είτε μαύρα είτε άσπρα, ο κόσμος θα πληρώνει. Δηλαδή ένα καθολικό δικαίωμα, ένα αγαθό τεράστιο που ο κόσμος το έχει πληρώσει, ξέρετε, στην τελική, σε όλη τη ζωή μέσα από τις έμεσες εισφορές, θα είναι και αυτό επιπληρωμή. Μα και οι εργοδότες μας κρατούν χρήματα για την υγεία. Ναι, αλλά υπάρχουν, ξέρετε, και άλλοι εργοδότες επιχειρηματίες, όπως αυτοί των μεγάλων μεγαθυρίων των ιδιωτικών ομίλων, που έχουν πολύ μεγάλο συμφέρον να περάσει το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, γιατί θα αυξήσει την πελατεία τους και, κατά τη γνώμη μας, αυτών τα συμφέροντα υπηρετεί η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή. Άλλωστε, είναι ένας διακηρυγμένος στόχος αυτός άνω της δεκαετίας και από το ΠΑΣΟΚ και από τη Νέα Δημοκρατία, και τώρα μπήκε στη Βουλή στην Ολομέλεια σήμερα και αναμένουμε να δούμε τα αποτελέσματα. Ξέρετε όμως, κύριε Σιδέρη, όταν έχεις 3.000 παιδάκια στον Πέδρο και περιμένουν να κάνουν εγχείρηση, αυτό είναι εκβιασμός για τον πατέρα, για τη μάνα, έτσι. Θα πουλήσει το σπίτι για να πάει το παιδί. Ακριβώς, του. Ακριβώς, αυτή είναι η πιο έτσι, είναι εκβιασμός αυτό το πράγμα. Έτσι. Δεν είναι μόνο απλά υγεία, είναι εκβιασμός. Ακριβώς, είναι η πιο εύστοχη λέξη που θα μπορούσατε να πείτε. Αυτό είναι που θα βιώσει ο κόσμος. Και ξέρετε, ενώ κατά πρώτης άποψης είναι ένα νομοσχέδιο που αφορά γιατρούς, είναι ακριβώς το αντίθετο. Είναι ένα νομοσχέδιο που αφορά κυρίως τους ασθενείς και τον ελληνικό λαό. Και εμείς αυτό τονίσαμε από την αρχή σαν ΚΚΕ, ότι πρέπει πάνω απ' όλα ο κόσμος να αντιδράσει για τα εφιαλτικά που ζούμε τα τελευταία χρόνια. Και ξέρετε, είναι και λίγο κοινική η κυβέρνηση, γιατί ακούμε τις δηλώσεις τους. Δεν έχουν μεταμελήσει για οτιδήποτε. Για την εγκληματική διαχείριση της πανδημίας δεν βγάλαν συμπέρασμα. Για τους 35.000 νεκρούς συνεχίζουν τα ίδια και χειρότερα. Για τα 3.000 παιδιά που είπατε στον Πέδων, θεωρούν ότι αυτό θα δώσει λύση. Δηλαδή, θα δώσει λύση σε 3.000 παιδάκια που περιμένουν το εάν έχει ο πατέρας τους λεφτά. Mm. Αυτό θα δώσει λύση. Αυτό έρχεται και νομοθετεί η κυβέρνηση τώρα. Και ούτω καθεξής. Είναι δηλαδή μια κατάσταση την οποία δεν την πάρει πάνω του ο κόσμος. Εμείς λέμε σε αγωνιστική συμπόρευση με το ΚΚΕ. Σήμερα πριν λίγο τελείωσε η ομιλία του Γενικού Γραμματέα μας στη Βουλή, που ανέδειξε σε όλο του το εύρος αυτό το μεγαλείο της αντιδραστικότητας του συγκεκριμένου νομοσχεδίου. Δεν πρόκειται αλλιώς ποτέ ο κόσμος να δει άσπρη μέρα και θα πηγαίνουμε όλο πιο πίσω. Όχι, νομίζω ότι είναι ένας αγώνας που αφορά όλο τον ελληνικό λαό και όσοι θέλουμε δημόσια υγεία πρέπει να είμαστε εκεί στον αγώνα. Νομίζω δεν υπάρχει πια επιλογή, έτσι, μα μου ή καναπές. Ή ακριβώς. Έχουμε δημόσια υγεία, πουλάμε το σπίτι μας να κάνουμε καλά το παιδί μας. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Όπως θα λέτε.
Νομίζω πρέπει να είμαστε όλοι στον αγώνα. Όσοι θέλουμε δημόσια υγεία, πρέπει να είμαστε εκεί και να διαμαρτυρόμαστε. Όχι να διαμαρτυρηθούμε, να το πάρει πίσω. Να το πάρει πίσω, να τελειώσει. Να το πάρει πίσω, να απαιτήσουμε. Να ξέρει ότι έχει την κοινωνία απέναντι όλοι. Ακριβώς, και για αυτό το λόγο το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας σήμερα κατέθεσε και ονομαστική ψηφοφορία. Ναι, ναι, ήθελα να το ρωτήσω. Ονομαστική ψηφοφορία για τα δύο συγκεκριμένα άρθρα που σας είπα πριν, το άρθρο 7 και το άρθρο 10. Αυτή τη στιγμή στην πλατεία Συντάγματος είναι χιλιάδες κόσμος με αποφάσεις πάνω από 200 φορείς και σε όλη την Ελλάδα, αν δεν κάνω λάθος, σε 25 πόλεις διοργανώνονται σήμερα μεγάλα συλλαλητήρια. Δεν είναι δηλαδή κάτι που αφορά μόνο την Αθήνα. Και καλούμε την κυβέρνηση να πάρει πίσω αυτό το έκτρωμα. Και μια κουβέντα ακόμα, αν θέλετε. Ξέρετε, επειδή ξέρετε, το ένα φέρνει τ' άλλο και όλο πάμε από το κακό στο κυριότερο καμιά φορά. Και σκεφτόμασταν πώς ήμασταν πέρσι και πρόπερσι, ειδικά στο θέμα της υγείας. Είναι πάρα πολύ ορατό ότι τη σκέψη και τη δράση του καθενός πρέπει να τη φωτίζουν οι ανάγκες. Τι δηλαδή παράγει η ανθρωπότητα το 2022 σε επίπεδο επιστήμης, τεχνολογίας. Έχουμε δει ρομποτική χειρουργική, έχουμε δει τεράστια επιτεύγματα και την ίδια ώρα βλέπουμε μια μεγάλη αντίφαση. Ο κόσμος να ψάχνει ραντεβού στο 1535 και στα εξωτερικά ιατρία να βρει ένα γιατρό με κιάλια. Ναι. Και πόσο μάλλον αυτό τώρα θα το κάνει και η επιπληρωμή. Αυτό το πράγμα λοιπόν, αυτή η μεγάλη αντίφαση δείχνει και τη σύψη αυτού του συστήματος και τη σύψη αυτού του δρόμου που έχει ακολουθεί μέχρι σήμερα από όλες τις κυβερνήσεις. Γι' αυτό το λόγο πρέπει να δυναμώσει ο αγώνας εκτός από όλα τα άλλα και να μην περάσει το συγκεκριμένο νομοσχέδιο για να καταργηθεί η επιχειρηματική δράση στην υγεία. Γιατί είναι, δεν είναι δικαίωμα, αγαθό. Είναι αγαθό, είναι κοινωνικό αγαθό, είναι όπως το νερό που θέλει να ιδιωτικοποιήσει. Δεν είναι η υγεία, δεν είμαστε πελάτες. Να πάμε, δεν είναι καφετέρια να πάμε να πληρώσουμε να πιούμε καφέ. Ασθενείς, πελάτες και γιατρούς εμπόρους. Αυτό και αν δεν κάνω λάθος από το Θριάσιο, επειδή είστε στο Αττικό, από το Αττικό είχε πάρει γιατρούς και τους πήγε σε ιδιωτικό. Ή από το Θριάσιο, δεν το θυμάμαι, νομίζω από το Αττικό. Έχει πάρει από όλα τα νοσοκομεία η κυβέρνηση και τους έχει πάει αλλού. Σας θυμίζω ότι την πανδημία έπαιρνε γιατρούς από την Αθήνα και τους πήγαινε στη Βόρεια Ελλάδα. Ναι. Την ίδια ώρα λοιπόν που τότε έβγαιναν και χειροκροτούσαν έτσι οι διάφοροι κυβερνητικοί υποκριτικά, τώρα. Βλέπουμε με τον συγκεκριμένο νομοσχέδιο να στρέφει ενάντια της η κυβέρνηση για άλλη μια φορά και τη μεγάλη μάζα των υγειονομικών και τη μεγάλη μάζα των ασθενών. Όχι, και καλά κάνετε και βάλατε και το θέμα της ονομαστικής ψηφοφορίας για να δούμε τι θα λένε και οι υποψήφοι αυτοί που θα ψηφίσουν τώρα τη διάλυση του ΕΣΥ, αυτή την ταφόπλακα στις περιφερειές τους. Γιατί θα ζητήσουν ψήφο μετά. Θα ζητήσουν σταυρό μετά. Καλά κάνατε και το βάλατε το θέμα για ονομαστική ψηφοφορία. Και έτσι πρέπει να γίνει. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Σιδέρη. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Γεια χαρά, καλό μεσημέρι. Γεια χαρά.